Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Houston Celtics και να είσαι καλά. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που πρόκειται να παρακολουθήσουμε, που παρακολουθούμε ήδη. Για να είμαστε πιο ακριβείς, για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, ο Κωστόπουλος παίξει και τους πρώτους πόντους. Μα καλά, θα ζεσταθώ. Το έχουμε. Τους πρώτους πόντους απέναντι σε τρεις αντιπάλους, μέσα στη ρακέτα. Οι ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την 13η αγωνιστική, που έρχονται από μικρό σερί δύο νικών που έχουν στήσει οι Boston Celtics. Jump shoot είναι εύστοχο. Τώρα οι πρώτοι πόντοι και από τον Βεργίδη. Για τους Boston Celtics, 2-2. Οι ομάδες είναι αντιμέτωπες για την 13η αγωνιστική της Development League. Και οι Νάση καλά προέρχονται από την πρώτη τους σκούτς με 52-56 για να αντίστοιχους. Ίσθησα η Κιλέα με 52-56. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Ανδράκης έχει την μπάλα, ποιος είχε βγει Μπέτσον Κρίς MVP στην προηγούμενη αναμέτρηση. Καβρίλου θα δώσει ένα screen. Τέλειος. Ο Κόπουλος θα χάσει την μπάλα τελικά. Ρόγος. Βεργίδης. Καλό passing game, θα ξαναπάρει. Jump shoot είναι έκτοπος στο Βεργίδης. 2 ακόμα πόντι για αυτόν, πήρε ωραία πάσα από τον Τζαμάνι. 4-2. Καλέτσις ζεσταίνεται. Σουτ για 3, Γαμπράκης είναι άστοχος. Βεργίδης στο rebound. Ο Καλέτσις, ο οποίος είναι ένας εκ των frontmen της ομάδας των Boston Celtics και δεν έχει ξεκινήσει στην πεντάδα. Βρίσκεται στον πάγκο. Να θυμηθούμε για πάγκους οι δύο ομάδες ενώ jump shot είναι εύκολο και πάλι από τον Βεργίδη 6 δική του πόντου, τρίπλου σκορ της Αρκαρίνα. Boston Celtics έχουν 9 πιθανούς παίκτες στη διάθεσή τους. Για 3 είναι άστοχος. Δεν τα κατάφερε ο Κωστόπουλος. 9 παίκτες έχουν και οι να είσαι καλά. Ο Κύρις δεν θα σουτάρει αυτή τη φορά, θα προτιμήσει την πάση του Μπουτζαμάνι. Jump shoot είναι άστοχο από τον Κουβόνα. Κωστόπουλος. Καμπράκης. Ο Κωστόπουλος σουτ για 3 μαρκαρισμένο. Είναι εύστοχο. Κάτα χειροκροτούμενος. Κωστόπουλος, τόσο από πάγκο όσο και από εξέντρα, 6-5. Γεωργίου, Μπόνας, Βεργίδης. Για 3 δόχος είναι άστοχος, rebound από τον Τζάμο. Μαμπράκης. Κωστόπουλος. Μέσα ο Τζάμος είναι άστοχος. Μέσα και ο έδωσε την μπάλα, καλάθι και φάουλ από τον Τζαμάνι. Είναι ωραία την πάσα από τον Γεωργίου. Είναι από πού Γκουνούσης λέει. Γκουνούσης 23-12. Από αυτούς. Δεν έχει 12. Δεν έχει 12. Μέσα θα κουτήσει το καλάθι. Μπόγος. Α, θα βγει να βγει. Μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Από τον Κωστόπουλο. Λόγος. Είχε μια μικρή διακοπή για να υπάρξει μια διαφοφύρηση στη γραμματεία σου. Για 3 είναι εύστοχος ο Γεωργίου. Όλα καλά. 13-15. 13-5 διορθώνω. Δηλαδή θα δώσει ένα screen. Κωστόπουλος. Καμπράκης. Για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound και θέλει να τρέξει ο Γιωμανής.
Γκόνας. Γιουργίδης θα πάρει την μπάλα, θα αποστάρει για να δούμε, όχι θα γυρίσει, fade away είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Η μπάλα είναι για τους Ροζ, για τους να είσαι καλά. Θα επαναφέρουμε μετά το time out που έχουν καλέσει οι ίδιοι. Το time out που έχει προαναγγείλει ο Αφοκατζούδης, ο οποίος έκανε και κάποιες σχετικές δηλώσεις για το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα εναπομείνοντα 5 και 9 της πρώτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για τα τελευταία 5 και 9 της πρώτης περίοδου. Λίγο δραματικό αυτό το τελευταίο, λες και μένουν 20 δευτερόλεπτα. Anyway, Κωστόπουλος. Κωστόπουλος πάει αποφασιστικότατα μέχρι μέσα, κέρδισε 2 παίκτες και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 13-7. Λεβιού, ο Τζαμάνης. Ζέχη θα πάρει την μπάλα ο Μπουμπόνας, θέλει να αποστάρει ο Βεργίτης, θα πάρει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Έχει τον Τζάμο απέναντί του. Για τρεις Γεωργίου είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε τερζή στο rebound που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θέση του Γαβρίλοβιτς και τερζής και Τζάμος, ενδιαφέρον παιχνίδι με όπως φαίνεται δύο forward. Αυτό το ρόλο φαίνεται να έχουν οι δύο παίκτες, Γαμβράκης. Δεν θα δώσει screen σε πρώτη φάση ο Τζάμος, θα κερδίσει το φάουλ μακριά από την μπάλα. Έχει κρυωθεί στον Βεργίδη, ο οποίος έχει κάνει ζημιά με 3 εύστοχα δίποντα, 6 σε ειδικούς του πόντου στην αρχή του παιχνιδιού. Καμπράκης, step back σου για 3, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το αμυντικό rebound. Και να το ξεχάσουν δεν πειράζει. Μάχη μεταξύ Μπουτζαμάνη και Μπόνα. Suffering from success λίγο, η Houston Celtics. Μπόνας. Jump shoot για 2 πόντους είναι άστοχος ο Γεωργίου. Τώρα ο Καρκαλέτσης θα περάσει στην θέση του Μεργίδη. Χαμηλώνει το σχήμα των Houston Celtics, κυρίως στον ρόλο που έχουν οι δύο παίκτες. Ως προς αυτό αλλάζει, όχι τόσο στο υψομετρικό. Σόπουλος, θα έχουμε μια τρίπλα. Για 2 είναι εύστοχος. 13-9. Τρέχει 30 για το τέλος. Ο Καλέτσης φτάει την μπάλα, δεν θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πέφτοντας θα καταφέρει να βάλει 2 πόντους. Ο Μπουγόνας, 15-9. Λόπουλος. Τζάμος. Jump shoot είναι άστοχος. Καρκαλέτσης το rebound. Τζαμάνης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Για 18 δευτερόλεπτα. Η μπάλα κούμπησε σε παίκτη του χώρου σε ροζ. Jump shoot. Υπάρχει καλό μπλοκάουτ και αμυντικό rebound συνεπώς. Τζάμος, Γαμβράκης. Δεν θα κάνει κάποια τρίπλα, θα δώσει την μπάλα στον Κωστόπουλο. Θα δώσει ένα screen. Εδώ στον Μπόνα απέναντί του θα δώσει την μπάσα ανάποδο, λέει. Πάρα πολύ εντυπωσιακή φάση. Ο Κωστόπουλος με το που πήρε την μπάλα έκανε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μετατράπηκε και σε 2 πόντους. Καρκαλέτσης. Στην γωνία η μπάλα θέλει να προστάρει ωραία πάσα στον Κουτζαμάνι από τον Βεργίδη. 15-11 παραμένει. Θα κερδίσει το φάουλ ο Τζάμος στο κέντρο του κηπέδου από τον Μπουμπόνα. Υπάρχει προαναγγελθεί σε αλλαγή, τώρα θα περάσει. Βεργίδης θα περάσει τη θέση του Κουτζαμάνι. Έκανε πολύ λίγο στον πάγκο ο Βεργίδης. Γαμπράκης. Χέρι με χέρι ο Κωστόπουλος. Για 3 αυτός είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το επιθετικό. Το να είσαι καλά. Λόγος. Καλέτσης. Δεύτερη προσπάθεια έχοντας 2 παίκτες πάνω του. Ο Βεργίδης είναι άστοχος. Υπάρχει κλέψιμο τελικά και καλάθι από τον Μπουμπόνα. Bravo,
Χριστόπουλος. Το Μράκης. Χριστόπουλος. Σανάγα Μράκης. Κοίταξε το καλάθι στα 6 δευτερόλεπτα. Βάλει το screen από τον Κουτόπουλο. Πάει μέχρι μέσα. Σκαστή πάσα στον Τζάμο. Μακρινό δίποντο. Έπρεπε να του πάρει. Είναι άσχημο στα 2 δευτερόλεπτα. Καρκαλέτσι στο rebound. Κάνει μια ωραία τριπλά κάτω από τα πόδια. Μία ακόμα κάτω από τα πόδια του Χριστόπουλου έχω την εντύπωση, αλλά πάλι θα βγει εκτός. Καλέτσις για 3 είναι άστοχος. Cut and shoot. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Καβδάκης. Τζάμος. Να βγάλει ωραία την μπάλα στον Τερζή. Σε δεύτερο χρόνο θα γυρίσει, θα εκτοκίσει. Κέρδισε τον Καρκαλέτσι. Δεν ήθελε να κάνει το άλμα να του κάνει κάποιο φάουλ. 17-13. Θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα ο Γαμβράκης, προοριζόταν για τον Βεργίδη. Αποκρυπτογράφησε το play, βρέθηκε σε πιο πλεονεκτική για αυτόν θέση. Σουτ για 3. Είναι άστοχος, πολύ ψηλά θα πάρει το rebound ο Τερζής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Απέναντι σε δύο παίκτες, ο Καρκαλέτσι και ο Γεωργίου. 18 δευτερόλεπτα, όλα για τους Χόστον Σέλτικς. Μπράβος. Γεωργίου. Δόγος στα 7 δευτερόλεπτα. Τζαμψουτ είναι εύστοχος. Απέναντι στο πλωμένο χέρι του Σουτζού του Ριπάλου του Κοντόπουλου. Καμπράκι στα 2 δευτερόλεπτα από το κέντρο. Ανάμεσα σε δύο παίκτες. Αν έμπαινε. Είναι μια φράση που λέει χαιρέτα μου τον Πλάτανο και είναι και μια φράση που λέει χαιρέτα μου το top 10, το top 10. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Η φορά είναι στο συν 6 για τους Houston Celtics. Μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση μεταξύ Houston Celtics και να σε καλά. Οι ομάδες βρίσκονται στους 19 και στους 13 πόντους αντίστοιχα. Ο Βεργίδης ήταν αυτός που έκανε το ξεκίνημα για τους Houston Celtics πετυχαίνοντας 6 πόντους με 3 εύστοχα δίποντα. Καρκαλέτσις για 3 είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Αφουκατουλή, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Δηλώσεις σχετικές μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκι Salonika League. Για 3 η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Αφουκατουλή. Μιλάμε για συνεντεύξεις παικτών πριν τους αγώνες, συνεντεύξεις στον MVP μετά τους αγώνες. Προφανώς δεν είμαστε χρονοταξιδιώτες, είμαστε οι καλύτεροι ένας τεχνική λίγκα στην Ελλάδα, χρονοταξιδιώτες δεν είμαστε προς το παρόν. Νάρης δεν θα πάρει την μπάλα, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία πάσα από τον Καρκαλέτσι στον Βεργίδη για 2 ακόμα πόντους, 21-13. Κατούδης. Του Τζινάρε απέναντί του. Μέσα δεν πάτησε την baseline, πήγε να βγάλει μια πάσα στον Κοντόπουλο, αλλά υπάρχει κλέψιμο. Θα καλέσεις. Ευχαριστή πάσα σου για 3. Είναι άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βεργίδη. Γεωργίου θα πάρει την μπάλα. Σκαστή πάσα, ωραία στον Λούση από τον Καρκαλέτσι. 23-13. Τζάμψουτ είναι άστοχο τώρα από τον Κοντόπουλο. Δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα την μπάλα. Είναι από καλά προτιμούν προσωπικές ενέργειες. Λούσης συνάρτησε να συγκρατήσει τελικά την μπάλα του Λούσης. Καλό passing game, βρέθηκε ελεύθερος. Για 3 είναι άστοχο ο Βεργίδης. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Μάρκο, ο οποίος έχει περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση του Τερζή. Στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος ο Κοντόπουλος, πάει να κλέψει την μπάλα και δεν καταφέρει από τον Καρκαλέτσι. Σκαστή πάσα μία ακόμα μετά από μία προσποίηση, ένα ακόμα play deja-vu πλανάται στην ατμόσφαιρα της Sonic Arena. Και από λίγο έκαναν το ακριβώς οι ίδιοι δυο τους, έχουν λέει στις δημιουσίες. Κοντόπουλος. Ωραία σκαστή πάσα, θα γυρίσει δεξί hook από τον δεύτερο διάδρομο, είναι άστοχο ο Κοντόπουλος.
25-13 παραμένει. Καλέτσης. Σναρίς, ωραία. Σκαστή, πάει πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα να κερδίσει το φάουλ. Ο Γεωργίου. Φάουλ που έχει δώσει στον Αφουγκατούδη. Μετά το time-out έχει καταναγγείλει ο Γαβίλοβιτς από τον παλιό τον Άσε Καλά. Γιατί βρίσκονται πίσω με 12 πόντους. Όχι και εμείς για 2.50 στην δεύτερη περίοδο. Θα σε πολύ λίγο για τη συνέχεια που μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν για την συνέχεια της δεύτερης περίοδου. Είχαμε σταματήσει, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Γεωργίου θα εκτελέσει βολές. Μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Αφουγκατούδη. Άσχος την πρώτη βολή. Έστωθος στη δεύτερη double score στη ζώνη Καρίνα, 26-13. Κοντούδης. Στη γωνία έχει συγκρατήσει την μπάλα ο Κωστόπουλος. Μετά από προτροπή από τον Μπάγκο, στην 3 είναι άστοχος ο Ροδόπουλος, πάρει το φόραξε κάποιος. Χειροκροτούμενος από τον Μπάγκο τον Τελές. Μια ωραία πάσα ψιλοκρεμαστή θα συγκρατήσει ο Κουτζαμάνης, αλλά έχει κλειστεί από ψηλότερο παίκτη από τον Κοντόπουλο. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Σινάρης, γιατί ο Καραγιάννης που έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο θα κλέψει. Κοντόπουλος. Αφουγκατούδης. Κωστόπουλος πάρει το σκρίνο από τον Αφουγκατούδη στα 6 δευτερόλεπτα. Step back για 2 είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μάρκο. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Στα 9 δευτερόλεπτα θα ξαναπάρει την μπάλα. Ο Κωστόπουλος για 3 είναι άστοχος ο Κωστόπουλος. Συγκροτούμενος από Πάγκο και Εξέδρα, χαμόγελα στον Πάγκο τον. Να σε καλά. Γεωργίου. Σινάρης, ωραία πάσα στον Βεργίδη, ο οποίος θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι θα εκτελέσει δύο βολές στο forward των Boston Celtics. Πάμε που έχει χρεωθεί στον Αφουγκατούδη και είναι το δεύτερο δικό του. Άστοχο την πρώτη βολή, ο Βεργίδης. Κουνόπλος θα επαναφέρει. Αφουγκατούδης. Κουνόπλος. Αφουγκατούδης, ο Γαμπράκης που έχει περάσει εκτέμψη από την χώρα. Ανάμεσα από δύο θα βγάλει την μπάσα, θα γυρίσει καλάθι και φάουλ από τον Κουνόπλο. Και στην βολή ο Κωστόπουλος 27-16 σε περίπτωση που αστοχούσε θα υπήρχε επανάληψη. Ήταν τόσο παίκτη στο Boston Celtics. Πέρασε πιο νωρίς μέσα στο ζωγραφιστό. Θα καταφέρει να κλέψει την μπάλα τελικά ο Κωστόπουλος με πιο γρήγορο από τον Καρκάλ. Έτσι πάει μέχρι μέσα, καλά δείτε φάουλ. Ένα ακόμα από τον Γιώργιο. Η βολή θα εκτελεστεί μετά το time-out που έχουν καλέσει Boston Celtics αυτή τη φορά. Καθώς έφυγαν δύο πόντους στον εφνιδιασμό. Έχασα τα λόγια μου όπως και ο Καρκαλέτης έχασε την μπάλα από τον κακό προηγουμένως. 27-18 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα για τα απομείνοντα 5-22 της δεύτερης περίοδου. Κωστόπουλος. Στη βολή που δικαιούνταν πριν το time-out, Κάρος Χερκουρδόμουνος που την έβαλε. Ένα ακόμα έμεσο τρίποντο και δεν θυμάσαι καλά. 27-19. 8 πόντους διαφορά. Εργαλέτσης.
Γεωργίδης. Spacing μεταξύ αυτού και του Τσουντάρη δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Ο αυτός πήγε μπροστά του, ο Τσουντάρης, δεν πήρε την μπάλα. Ο Γεωργίδης θα ξαναπάρει. Για τρεις είναι άστοχος, πολύ δύσκολο, υποποίηση χρόνου και αντιπάλου μετά από τρίπλα. Γαμβράκης θα πάρει το rebound, θέλει να τρέξει. Ζάμος έχει περιφέρει αρκετά ελεύθερος, κάνει μια τρίπλα. Θέλει να αποστάρει τελικά τον Καλέτσι, πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Παρ' που έχει χρεωθεί στον Καργαλέτσι, είναι για δύο βολές. Γύρις έδειξε, έκανε τη χειρονομία των βημάτων. Δεν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Ο Τσουντάρης και ο Τζουνταμάρης θα περάσουν. Τσουντάρης και Ντουνούσης δύο θα περάσουν εκτός. Ο Τζουνταμάρης και Δόγιος εντός. Δεν υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στο σχήμα. Έστω στην δεύτερη βολή. Παραμένει ίδιο το σχήμα όσο τόσο υψομετρικά όσο και ως προς τους ρόλους που έχουν οι παίκτες που βγήκαν και που μπήκαν. Ο Βεργίδης θα πάρει την μπάλα, Δόγκος. Πάρει τώρα ο Βεργίδης την μπάλα, Δόγκος. Ξαναδώσει τον Βεργίδη, θα γυρίσει αυτός στην εξήχου που είναι άστοχος. Υπάρχει rebound τελικά από τον Τζάμο. Χριστόπουλος. Έχει πάσα στο Γαμβράκι. Ένα δεξί hook θα γυρίσει. Διπλή αναπίθυνση δεν θα δικαιωθεί. Μάχεται και ο ίδιος και το επιθετικό rebound μαζί με τον τελή. Δεν τα κατάφερε. Λόγω θέλει να τρέξει. Καρκαλέτσι θα πάρει την μπάλα τώρα. Στα 13 δευτερόλεπτα. Βεργίδη θα τροποποιήσει ωραία τον Τζαμένο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πέρασε το Γαμβράκι, αλλά δεν κατάφερε να στοχίσει. Άφησε άτσαλα την μπάλα στο καλάθι και έτσι η κατοχή είναι για τους να σε καλά. Κοίταξε το καλάθι που σταμάτησε την μπάλα την τρίπλα ο Γαμβράκης. Στόπουλος. Έχει πάσα στον Τζάμο, θέλει να αποστάρει και πάλι. Θέλει να πάει πάλι στο 1-2 εδώ από τον Καρκαλέτσι. Είναι άσχημος, υπάρχει κλέψιμο από τον Καμπράκι. Μια πάσα στην γωνία. Στόπουλος. Στα 11 δευτερόλεπτα της weak side πήρε την μπάλα, Καμπράκης. Σουτιά 3. Είναι εύστοχος! Ήθελε από την αρχή να το πάρει, κοίταξε το καλάθι. Το πήρε σε δεύτερο χρόνο. Ο Καμπράκης αν ζεσταθεί. Ενδεχομένως να πάρει και φωτιά από τη γραμμή τα μέχρι το 75. Γύρις. Αλλά θα περάσει εκτός. Θα περάσει και αυτός εκτός. Μπουμπόνα στη θέση του μετά από αρκετή ώρα. Φυσικά ενδεχομένως όλοι οι παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Sonic Arena να πάρουν φωτιά καθώς υπάρχουν τερμάστες πίσω από τους πάγκους. Στίβομαι προφανώς. Ελπίζω δηλαδή, ελπίζω να όντως να μην πάρει κανένα φωτιά. Αφουγατούδης. Κωστόπουλος. Κωστόπουλος. Πολύ εκεί φώναξε κάποια φίλαθλη τον. Να σε καλά, είχε δίκιο. Τα spacing μεταξύ των παιχτών δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Δύο πόντους δεν θα έρθουν. Μπόνας. Μπόνας πάει μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό. Διάλογο δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Υπάρχει επιθετικό rebound. Καλή άμυνα από τον Αφουκατήδη. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα στο καλάθι ο Μπουζαμάνης. Ο Καλέτσης στα 7 δευτερόλεπτα. Μπουζαμάνης θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Τώρα είναι στον αντίρρονο, πάει μέχρι μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο ο Κωστόπουλος, κατάφερε να κερδίσει τον Γεωργίου, ο οποίος το καταδίωξε. Chase down 27-25. Γεωργίου πάρει το screen από τον Καρκαλέτσι, θα πάρει την μπάλα ο Καρκαλέτσις. Βγήκε το πικερόλ, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες είναι άστοχος Γαμβράκης. Τώρα το momentum λέει να είσαι καλά και λέει ότι είναι καλά ή να είσαι καλά. Πολύ overused το αστείο είμαι σίγουρος, αλλά αν δεν το έλεγα θα κάτι θα πάθαινα. Τζάμος θα γυρίσει με το αριστερό που γίνει άστοχος. Θα καλέτσει στο rebound. Λίγο να χάσει την μπάλα. Ο Γαμβράκης πήγε για το overplay. Αμυντικό play. Μετά από πάσα είναι άστοχος ο... Ωραία πάσα σκαστή πήρα από τον Γεωργίου.
Φάουλ φανταστείτε από τον πάγκο Βεργίδης. 27-25 έχουν 4 ομαδικά οι Houston Celtics. Λόγος πήγε για το overplay αμυντικό σπίτι. Κοντόπουλος πίσω πέρα σπίτι, εκτελέσει για 3, είναι εύστοχος, 27-28. Μπροστά είναι σε καλά, κάτω χειροκροτούμενοι από τον πάγκο και από την Μεσέβρα. Τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο, συνεπώς στο πρώτο μισό. Μπόνας, Λόγος. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Τερτζή. Έχουμε ένα ακόμα φάουλ να δώσει την Άση καλά. 4-3 πλέον τα ομαδικά. 51,9 και το τέλος του. Γεωργίου. Καλέτσις για 3 ήταν αρκετά ελεύθερο. Ο Γκάμος δεν ήταν αρκετά πάνω του και να τον παρεμποδίσει αρκετά ώστε να μην πάρει το φύλλο. Πάσα έχει πατήσει την baseline. Να το ριζείς, χαμόγελα από τον ίδιο. Είχε βρεθεί αρχικά ελεύθερο σε αρχικά πλεονεκτικό σημείο. Συνεπώς αλλαγή κατοχής, 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Βρίσκεται μπροστά με ένα πόντο, είναι άσε καλά, 27-28. Γεωργίου. Κουμπώνας. Ο Καλέτσης θα ζητήσει, έχει πάρει την μπάλα, θέλει να αποστάρει. Ωραία πάσα, απίστευτη πάσα! Στον Κουμπώνα, ο οποίος δεν κατάφερε να την συγκρατήσει και να την επιτρέψει assist. Τελευταία 8 δευτερόλεπτα, Γαμπράκης. Για να δούμε αν πάει στο 1 εναντίον ενός, πράγματι έχει το κάνει. Σουτ για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τζαμάνι, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα από το ένα άκρη του γηπέδου στο άλλο. Τελικό σκορ, πρώτη ημιχρόνου, ακούτε τι γίνεται στην εξέδρα των. Να σε καλά, 27-28 βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο. Πώς το Celtics έχουν κολλήσει στο επιθετικό τους παιχνίδι, έχουν κολλήσει στους 27 πόντους ενεργητικού εδώ και πάρα πολύ ώρα. Κάτι που έχει δώσει όθηση στους να σε καλά να εκμεταλλευτούν τον κόσμο που έχει έρθει και χειροκροτηθεί σε κάθε σχεδόν φάση. Και το γεγονός ότι μπορεί να αποστάρουν οι να σε καλά, δεν το έχουν κάνει. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, είναι το μαζί μας. Στροφή στη Sony Carino για την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, συνεπώς του δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τους Νάση Καλά, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά. Με έναν πόντο, θετικό rebound, Γαμπράκης. Βάλε θα βγει εκτός, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Τζάμος. Νόπουλος. Έδωσε την πάσα. Καλέτσης. Βεργίδης θα γυρίσει δεξί χουκ, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, θα τα καταφέρει τελικά. Μπομπόνας θα γυρίσει, είναι άστοχος, κερδίζει στο rebound. Βεργίδης. 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 Τζάμος. Ο Καρκαλές επενδυτής πήγε να βγάλει μια πάσα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Αυτός όντως ανάμεσα σε δύο παίκτες δεν βγήκε. Δεν πήρε την πάρα ποτέ ο τρίτης. Κουγόνας. Κουγόνας παραλίγο να χάσει την μπάλα θα συγκρατήσει. Ο Γεωργίου jump shoot είναι εύστοχος. 29-28 μπροστά η Houston Celtics. Ξεκολλώντας από το καταραμένο για αυτούς νούμερο των 27 πόντων στο ενεργητικό τους. Αυτοκούδης. Χαμπράκης. Σκεφτεί πάσα από τον Αφιλωτούδη στον Τζάμο. Το Ριζής δεν θα πάρει ούτε αυτή την μπάλα. Θα την deflection και κλέψιμο τελικά. Κουμπώνας. Γίδης. Καλό passing game. Λόγος του για 3 είναι άστοχος. Είχε βρεθεί υπερβολικά ελεύθερο για να μην το πάρει ο Γεωργίου. Αλλά ο Στόπλος θα περάσει στη θέση του Τζάμου. Χαμηλώνει ελαφρώς το σχήμα των Νάση Καλά. Υπάρχει deflection, αλλά θα περάσει εκτός από τον Γιονμπράκη.
νέα επαναφορά θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές ο Καρκαλέτσης. Πήρε την μπάλα από τον Γεωργίου στην επαναφορά. Έστωχος ο Καρκαλέτσης στην πρώτη βολή, 30-28. Άστοχος στη δεύτερη, Γαλβίλον στο rebound, ο Φροντούδης. 30-28 παραμένει. Ο Κοτούδης έχει ανέβει για να του δώσει σκρίνο ο Γαβρίλοβιτς. Ξαναπάρει από τον Γαμπράκη. Τώρα θα πάρει ο Γαβρίλοβιτς, έχουν πάει δύο παίκτες πάνω του. Ο Βεργίδης έκοψε την μπάλα, όντως από πίσω. Λιβόνος. Του δώσει ένα σκρίν στην κίνηση ο Γεωργίου. Σκαστιβάσε τον Καρκαλέτσι. Γεωργίου μέχρι μέσα, θα σταθεί στον αέρα. Μια άσπιση θα είναι σε καλή, αν ο Κοτούδης δεν έκανε φάουλ. Από Κοτούδης. Από δεξιά, Ντέριγα. Πάει για το coast to coast, πήγε να κερδίσει το foul από τον Καρκαλέτσι, δεν το κατάφερε, υπάρχει θετικό rebound από την φάση του Γιατρής. Γαμβράκης είναι έστοχος, 30-31. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος στη γωνία, ο Γαμβράκης στοχίζει πολλά τρίποντα. Για τη δυνατική του παιχνιδιού υπάρχει κλέψιμο, δεν κατάφερε ο Γαμβράκης να πάρει την μπάλα από τον Γεωργίου. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να κλείσει την μπάλα στο καλάθι ο Παπαδόπουλος. Πολύ καλή, πολύ πιεστική άμυνα ή να είσαι καλά, αλλά η μπάλα θα περάσει στο κέντρο από τον Κουβόντα. Ο Καλέτσης που κλειστεί ανάμεσα από δύο παίκτες για να βγάλει την πάσα θα τη στείλει εκεί που είναι ο Φωκατούδης τελικά. 30-31. 4-4. Γαμπράκης από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Είναι άστοχος τώρα. Διευθύνει το rebound. Ο Καλέτσης. Στην διατρής, είναι εύστοχος! Απάντηση από τους Boston Celtics σε αυτό το momentum που είχαν χτίσει εδώ και πολύ ώρα, να είσαι καλά. 33-31. Ο Φκοντούδης. Γαμπράκης. Ξανά Φκοντούδης, Γαμπράκης. Έκανε μια προσπίση, δεν θα πάρει σε πρώτο χρόνο. Πάει μέχρι μέσα, αφού άλλαξε με τον Κοντόπουλο. Για δύο είναι άστοχος. Ο Κωστόπουλος ενώ τέλειο είναι ο χρόνος της επίθεσης. Στα 10 θα πρέπει να την κερδίσει. Ή κοντά σε αυτά, εν πάση περιπτώσει. Καρκαλέτσης σου για 3. Από την απέναντι γωνία είναι άστοχος αυτή τη φορά. Το έχει πάρει προσωπικά ο Καρκαλέτσης από ό,τι φαίνεται. Καμπράκης. Ξαναπάρει την μπάλα σου για 3 από την κορυφή. Είναι άστοχος. Υπάρχει θετικό rebound από τον Καρκαλέτσης. Υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ. Από τον Καρκαλέτσι, φάουλ για δύο βολές. 3 φάουλ, 25. Τρίτο φάουλ του Καρκαλέτσι, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και έχει μείνει πολλή ώρα. Όντως ένα από τον frontman της ομάδας των Boston Celtics. Υπάρχει αλλαγή, αλλά όχι για τον Καρκαλέτσι. Με τον Δόγο θα περάσει στη θέση του Γκουτζομάνης. Ο Γαβρίλοβιτς είναι εύκολος στην πρώτη, 33-32. Δεύτερη, 33 όλα, οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία μετά από 24,5 αγωνιστικά λεπτά. Καρκαλέτσης. Καρκαλέτσης, εντυπωσιακό καλάθι, αλλά δεν μετράει, το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Έχει χρεωθεί στον Γαβρίλοβιτς. Δεύτερο ομαδικό, το να είσαι καλά. Τιμώνας. Ήταν σου ότι είναι άστοχος ο Βεργίδης. Παραλίγο να πάρει την μπάλα, θα την συγκρατήσει ο Γαμβράκης, θα την σμπρώξει σε συμπαίκτη του. Από τη δεξιά πτέρυγα θέλει να μας γραμμάσει το παιχνίδι ο Κοντόπουλος. Σκοτούδης. Ξαναπάρει την μπάλα. Για 3 είναι εύστοχος, 33-36. Κάτα χειροκροτούμενος για μία ακόμα φορά από τον πάγκο και από την εξέδρα. Έχει ένα screen. Μπόνας στον Γεωργίου, παραλίγο να χάσει την μπάλα, παίρνει πάρα πολύ πιεστική άμυνα ο Κωστόπουλος στα όρια του μισού γηπέδου. Μητωμάρης, ανάμεσα από δύο παίκτες είναι άσχολο, δεν θα πάρει ούτε το φάουλ. Κωστόπουλος θέλει να τρέξει, σκαστή πάσα ωραία πίσω από την πλάτη σου, για 3 είναι άσχολο ο Κωστόπουλος, υπάρχει αμυντικό ριμπάνο του Καρκαλέτσι.
Καλά τη δύναμη που ασκήθηκε από τον Γαμβίλοβιτς, ο οποίος πήρε το επιθετικό rebound, το αμυντικό rebound. Αλλά η μπάλα χάθηκε, χάθηκε το καλάθι για τους Boston Celtics. Λοιπόν, να σας άστοχο στην πρώτη βολή. Δεύτερη, 34-36. Μάρκος θα περάσει στη θέση του Γαβρίλοβιτς, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Όπως ενημερώνει, όπως ενημερώνει και από τον πάγκο. Μετόπουλος. Ανδράκης. Σε τρίτο χρόνο, μετά από 2 προσπίσεις, θα σουτάρει και θα δικαιωθεί για 3, 34-39, στο συν 5 πλέον, να σε καλά, και σπερνούν ένα time out από τον coach των Boston Celtics. 4-10 για το τέλος της τρίτης περίοδου, ξεκινάμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί. Στροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την συνέχιση του παιχνιδιού. Η κατοχή είναι για τους Boston Celtics, μετά το time out που έχουμε καλέσει οι ίδιοι. Στην weak side θα συγκρατήσει ο Μαργαλέτσης, αλλά δεν θα συγκρατηθεί η κατοχή, καθώς ο Μιτζαμάνης δεν κατάφερε να συγκρατήσει στη γωνία. Σόπουλος. Σόπουλος. Καλά Κωνστόπουλος. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Γεωργίου. Ο Τζαμάνης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει ούτε να την πετάξει πάνω στο πόδι του Γαμβράκη. Αυτή φάνηκε να είναι η πρόθεσή του. 34-39 παραμένει στην κατοχή για να είσαι καλά. Γαμβράκης. Θα πάρει το screen από τον Αφροδίδη, όχι τελικά. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Κωστόπουλος. 34-41 πλέον. Διαφορά στους 7 πόντους. Το momentum λέει ξεκάθαρα να είσαι καλά. Ο Τζαμάνης θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ που κέρδισε από τον Κοντόπουλο είναι για 2 βολές. Ναι, ναι, συμφωνώ. Άστοχος την πρώτη βολή ο Τζαμάνης. Δεύτερη. Μετά το σφύριμα για το σφύριμα για το σφύριμα καλά. Περνάει στον πάγκο ο Κοντόπουλος. Χειροκροτημένος. Προσδούδης, πετάει και παίρνει την μπάλα ο Καμπράκης, έχει 2 παίκτες πάνω του, πράγμα που δεν μπορεί να υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Τόσο ήταν ο Αφουκατούδης, έδωσε την μπάλα στο Μάρκο, αλλά δεν τα κατάφερε. Καρκαλέτης, ωραία πάσα, τρέχει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Από τον Μπουμπόνα. Συν μία βολή. Άστοχος στη συμπληρωματική βολή. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound μετά από τρελή συγκυρία. Βγάζει τελικό νικητή τον ίδιο. Αριστερό χουφ. Είναι άστοχος ο Τζαμάνης. Υπάρχει επιθετικό rebound και φάουλ και πάλι. Στον Μπουμπόνα. Για 2 βολές αυτή τη φορά. Έστω στην πρώτη βολή, 37-41. Έστω πως και στη δεύτερη, η διαφορά στο τρίποντο. Στη μία κατοχή θεωρητικά, 38-41.
Χριστόπουλος, ο Μράκης. Πρώτη σκηνή από τον Μάρκο, το τελευταίο. Φουκατούδης. Για τρεις είναι έξυπνος! 38-44. Στις 6 πόντους και πάλι διαφορά. Τελευταία 2 λεπτά υπάρχει φάουλ από τον Γαμβράκη. Πάνω που πήγα να το πω, υπάρχει φάουλ από τον Γαμβράκη και είναι το... Δεύτερο δικό του. 2 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι δάσκαλα. Άστοχος του τον Γεωργίου. Στο κουστού στη δεύτερη, 38-44 παραμένει ο Τζάμος. Έχει περάσει δεύτερο αγωνιστικό χώρο εδώ και κάποια λεπτά. Κάποιες φάσεις, μάλλον. Στόπουλος. Μάρκος. Κατούδης. Γαμπράκης, ο Διατρής. Είναι άστοχος αυτή τη φορά, υπάρχει πολύ ψηλά ο Καρκαλέτσης και μαζί με τον Ριζάου. Μάρκος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Καρκαλέτση στο Μάρκο. Και κατάλληλα και κέρδισε, εκμεύσε μάλλον το φάουλ. Σε τέτοια φάση το ρήμα εκμεύσε είναι σίγουρα σωστό. Αλλαγή κατοχής, το δεύτερο φάουλ τον Χόστον Celtics. Δόκος θα περάσει στη θέση όχι δεν φάουλ. Δόκος είναι στον παγκό. Να περάσει εκτός. Ζάμος την επαναφορά για 8 δευτερόλεπτα γιατί ήταν σε καλά. Φαουλ και πάλι. Θα αφήσει τον Κουμπόνο, ο οποίος σηκώνει το χέρι του σαν τζέντλμαν. 14 δευτερόλεπτα τώρα, Ζάμος και πάλι στην επαναφορά. Την μπάλα θα τη βρει, step back, σου διά 3, με ταμπλό είναι άστοχος ο Κωστόπουλος. Ο Καμάνης, ζητάει την μπάλα θα την πάρει, ο Μπουμπόνας, δύο χέρια ψηλά, της ζήτησε πάρα πολύ επιδεικτικά. Ο Μπερδίνης, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα, είναι άστοχος με δεξί κουκ. Ο Καμάνης, ο Μπράκης. Πάρε το σκένα από τον Μάρκο, από Κατούδης. Καμπράκης, έκανε μια προσπίση, θα το πάρει τελικά από τα 8 μέτρα, είναι άστοχος. Είναι το φάουλ του Μπουμπόνα. Το προηγούμενο που είδαμε, όπως ενημερώθηκε από την γραμματεία, θα πάρει τώρα την μπάλα. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Jump shoot είναι εύστοχο από τον Βεργίδη. 40-44, πάμε την άμυνα, φαντάζει ο coach των Celtics. Να πάρουμε την μπάλα, λέει χαρακτηριστικά. Μέχρι μέσα είναι εύστοχος! Πέρασε δύο παίκτες. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Κωστόπουλος. Χωρίς φάουλ, λέει. Ο Καλέτσης στα 16 δευτερόλεπτα. Θα μείνουν δύο αν εκτελέσουν. Αν εξασλήσουν όλη την επίθεση του Πόρτο Σέλτιξ, γιατί θα είσαι καλά. Ο Τζαμάνης. Ο Καλέτσης δεν θα πάρει. Ο Τζαμάνης για τρεις. Βεργίδης είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και block! 4 δευτερόλεπτα. Και αντιαθλητικό φάουλ από τον Γεωργίου. Πολύ πληθωρικό στις τελευταίες φάσεις. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα. Εντάξει, όχι ταυτόχρονα. Το ένα πάνω από το άλλο τέλος πάντων. Πίσω από το άλλο. Ταυτόχρονα θα ήταν μόνο να βλέπαμε πολλά παιχνίδια. Αν και γίνονται πράγματα ταυτόχρονα. Αλλάζουν παίκτες πάνω σε screen. Είναι πολύ παραγωγικό άθλημα το μπάσκετ. Για πιο γενική έννοια. Έστωχος. Ο Κωστόπουλος. Έστωχος και στη δεύτερη ο Κωστόπουλος. Για να δούμε. Αν αυτό το διαθλητικό φάουλ είναι σημαντικό και για την ψυχολογία των δύο ομάδων και είναι αρκετό για να αλλάξει τη δυναμική του παιχνιδιού, στο οποίο είναι μπροστά με 8 και έχουν και την κατοχή για τα τελευταία 1,7 ή να είσαι καλά.
Αποφύγουμε το φάουλ σημαίνει βολές για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι. Τζάμος στην παραφορά, μένει ακόμα. Θα πάρει την μπάλα. Σουτζαζίο μακρινό, είναι άστοχος. Ο Φουκατούδης. Ειδικό σκορ μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Εδώ πηγαίνουν στους πάγκους τους οι δύο ομάδες. Και είναι άστοχος. Που είναι κάτω χειροκροτούμενοι για μία ακόμα φορά. 40-48. Συν 8 είναι άσε καλά για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση ειδικό στο Celtics και να πάρουν ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησαν σύμφωνα με τα προγνωστικά πάντα ως φαβορί. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόλη Καρίνα για τα τελευταία 19 αγωνιστικά λεπτά. Οι άσε καλά έχουν κατρίσει τους αντιπάλους τους στους 40 πόντους μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Μια ιδιαίτερα επιθετικογενή ομάδα αυτή των Boston Celtics. Ωραία πάσα. Δεν θα καταφέρει να μετατρέψει σε ασίστ. Ο Μπομπόνας, η πάσα που πήρε από τον Βεργίδη, σαν από μηχανίστε όσο έρχεται ο δόγος που παίρνει την μπάλα. Συγκρατεί την κατοχή, Βεργίδης. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Ο Γεωργίου υπάρχει ξανά επιθετικό ρυπάνω από τον δόγο, στο παρόμοιο σημείο μετά από όθηση την μπάλα από τον Βεργίδη. 13. Υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Φιλαθείς τον Αφουκατούδη, είναι το τρίτο δικό του όπως ενημερώνουμε από τη γραμματεία. Όπως ενημερώνουμε, λες και είναι μυστικό ας πούμε που το άκουσε όλο το γήπεδο. Το φώναξε η γραμματεία. Πάρα να το παίξω και μυστικιστικά τη φάση. Άστοχος και στις δύο βολές ο Μπουβόνας. 40-48 παραμένει, τζάμπο στο rebound. Χρυσόπουλος. Λαμπράκης. Πάει το σκρίν από τον Μαθουκατούδη. Σαράκοστόπουλος πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Υπό ασφυκτική πίεση από την Βόνα. Υπάρχει μάχη με την κόρη πάντα από τον Μάρκο. Μπάλα έχει βγει εκτός. Υπάρχει φόλ που έχει χρεωθεί στον Βεργίδη. Χαμηλά προφανώς. Μάρκος στην κορυφή αυτή τη φορά. Κόμπλος, πάρει το σκρίν από τον Μάρκο. Ένα ακόμα από τον Αφουκατούδη, ένα ακόμα από τον Αφουκατούδη. Από αντίθετη πλευρά αυτή τη φορά. Τρία δευτερόλεπτα έχει σταματήσει τρίπλα. Βάρει ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ απέναντι στην αθλητική πίεση. Για μία ακόμα φορά από τον Μπουμπόνα. Ο Καλέτσης. Μέσα ανάμεσα σε δύο. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Πολύ physical η φάση. Κωστόπουλος. Καμπράκης, σταματήσει τρίπλα, δεν πήρε το τρίποντο. Είχε καλή άμυνα από τον Γεωργίου. Τζάμος. Πόσταρε, φώναξε κάποιος από τον πάγκο. Ο Κοντόπουλος δεν πόσταρε ο Τζάμος, αλλά εστόχισε σε ένα fade away. 40-50, είναι άσε καλά στο συν 10. Καμιλά, καμιλά, δεν τέλεια. Στόχος. Είναι άστοχο από τον Βεργίδη. Λαμπράκης. Στο πιο χαμηλό τέμπο. Θα δώσει την μπάλα στον Κωστόπουλο. Θα δώσει και ένα screen. Ένα ακόμα αντί της κορυφή. Ο Αφουκατούδης πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Ο Καλέτσης. Σκεφτή πάσα. Πολύ ψηλά θα κερδίσει το φάουλο ο Παγός. Έχει χρειωθεί στον Αφουκατούδη. 4-13. Τέταρτο φάουλ του Αφουκατούδη. Ο Κοντόπουλος θα περάσει στη θέση του Κωστόπουλου. Τώρα το αντιλαμβάνεται ο Βαβίλοβιτς και... Όχι, έτσι σου παίζουν, μην φεύγουν. Τι σου λέει να βγει στον πάγκο. Άστοχος στη δεύτερη βολή ο Δόγος, υπάρχει θετικό ριμπάντο από τον Καρκαλέτσι. Βεργίδης. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι που πόνα. Μπάλες. 42-50, άντε ξυπνάμε λέει ο Βεργίδης. Κοντόπουλος. Καμβράκης. Ένας εκ των πρώτων τελική απόψη για τους μας καλά. Πάει μέχρι μέσα, παίξει στα πόδια τους δύο ψηλότερους αντιπάλους που βρέθηκαν απέναντί του. Είναι άστοχος, ωραία πάσα από τον Δόγο.
Έχει ξεφορτωθεί το προσωπικό του αντίπαλο, έχει χάσει την ισορροπία και την ψυχραιμία του Μπουμπόνα. Δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στους 6 πόντους. Έχει πιάσει δίχως από τη φωτιά που έχει πάρει το παιχνίδι. Μάρκος Γαμπράκης. Τζάμπος τηλεποστάρει τον Καρκαλέτσι. Έχει και τον Βεργίδη απέναντί του. Δεν μπορεί να γυρίσει. Υπάρχει παράβαση βημάτων τελικά. 42-50. 6-59 για το τέλος. Γεωργίου. Μια πάσα στον Βεργίδη πολύ γρήγορη. Στα 17 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Μεταξύ που είναι άστοχος. Γαμπράκης. Απ' τη δεξιά πτέρυγα. Γαμπράκης έχει χρυσή από 2 και πάλι. Αφουκατούντης. Ξανά Γαμπράκης σε δεύτερο χρόνο για να φύγει το κλέψιμο με τον λόγο. Θα πάρει την μπάλα στις 3 με ταμπλό, είναι άστοχος. Ο Τζάμος έχει χρυσή ανάμεσα από 2 μάρκες, θα ξαναδώσει την μπάλα στον Τζάμος. Γαμπράκης στις 3, έχοντας πάρει το σκρίνο του Τζάμου, είναι εύστοχος. 42-53. Στο σύν 11 είναι, να είσαι καλά. Γεωργίου, Καρκαλέτσι, σου διατρής, θέλει να απαντήσει. Τι αυτός εύστοχος, 45-53. Στο σύν 8 πλέον η... Να είσαι καλά. Έχουμε μπει σε ένα χορό τριπόντου για να δούμε ποια ομάδα μπορεί να χορέψει καλύτερα. Μάρκος. Γαμπράκης. Τα δευτερόλεπτα. Κρατάει σταθερό, παραλίγο να κλέψει την μπάλα, ο Καρκαλέτσι θα το κάνει και θα κερδίσει το φάουλ. Όχι. Τρία φάουλ το 0. Πράγματι, ναι. Κερδίσει το φάουλ από τον Μπράκη, απλό φάουλ, χαμηλά. Μπόνας. Γύρι θέλει να αποστάρει, θα γυρίσει, είναι εύστοχος. Κέρδισε τον Αφουκατούδη. 47-53. Μια καλή άμυνα φανταστικά από τον πάγκο των Boston Celtics. Το 25 πιέστε, λέει μια φίλη των. Να είστε καλά, αναφερόμενοι στον Καρκαλέτσι. Στην 3 είναι άσχημο ο Κοντόπουλος. Κατάφερε να σημείνει διαφορά και το 9. Γεωργίου Καρκαλέτσις. Πάρει από το περίμετρο από το λόγο, υπάρχει σφύριγμα. Με δύο βολές. Θα εκτελεστούν μετά το time out που έχουν καλέσει οι Νάση καλά, βλέποντας το momentum και το score να μην πηγαίνει με τα νερά του εντός εισαγωγικών. Έχουν κάνει το τέταρτο foul που είχαν να δώσουν 5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην δείτε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 5 λεπτά που απομένουν για την τέταρτη περίοδο. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Καρκαλέτσις εκτελούσε βολές. Στη δεύτερη, 49-53. Κωστόπουλος. Πάρει το screen από το Γαμπράκι, ένα ακόμα. Κωστόπουλος. Ένα ακόμα screen από το Γαμπράκι. Τζάμος. Τζάμος θα χάσει την μπάλα από τον Τζόγο. Μπόνας, ο Καλέτσι σου για 3 από την κορυφή, ήταν άστοχος. Γαμπράκι στο rebound. Θέλει να τρέξει. Μέχρι μέσα, η μπάλα περπάτησε αργά και μπασαριστικά έπεσε εκτός του Στεφάνης. Το βάζει με τον εαυτό του και δικαίως ο Γαμπράκης. Είναι ένα ξενερώνει σε τέτοιες φάσεις, θα μου επιτρέψετε την έκφραση. Βεργίδης, θα σκεραρίσει τελικά την μπάλα. Ωραία, πάσα με τη μία από τον Καρκαλέτσι μέσα στη ρακέτα. Στο Μπουμπόνα. Εντάξει, θα πάρει την μπάλα, παραλίγο να κλέψει ο Γεωργίου. Να ξαναδώσει πάλι παραλίγο να
την μπάλα και θα χαθεί τελικά. Πάτησε το γραμμή του κέντρου. Ο Βοντόπουλος. 14 χρωστά. Γεωργίου στην παραφορά. Ο Γαλέτσης. Φτάει και παίρνει την μπάλα πριν από δύο χέρια. Γεωργίδης, υπάρχει επιθετικό rebound. Η Χριστιανά μέσα σε τρεις παίκτες. Θα βγάλει τελικά την μπάσα. Ο Μπομπόνας σου για τρεις. Από τον λόγο είναι άστοχο. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Σε ρητό μπάσκετ. Έχει πέσει κάτω. Ο Μπομπόνας έχει πέσει κάτω γιατί υπήρχε περίπτωση να έχει πέσει και πάνω, ας πούμε, καθόλου πλεονασμός. Anyways, 3-25 για το τέλος. Ο Σόπουλος. Δεν θα πάρει κάποιο άμεσα σκηνή σε πρώτη φάση. Πάει μέχρι μέσα. Πάλι έχει συνοηθεί στον Δόγο. Είναι χαμηλά. Έχουμε δύο ακόμα πλέον να δώσουν οι Boston Celtics. Έναντι μηδενός. Περνάς καλά, Γαμπράκης. Στο για τρεις. Με τα μπλο μέσα! 51-56. Στο συν 5 η Νάσε καλά. Στην ατρίποντο ψυχολογίας από τον Γαμπράκη. Εργαλέτσις. Έχει σταματήσει τρίπλα. Με το που έδωσε την πάσα έτρεξε ταχύτατα να κόψει μέσα στη ρεγίτα Γεωργίου. Στο για τρεις είναι άσχος, δεν μπορεί να απαντήσει. Πάλι θα βγει εκτός. Και 45 για το τέλος, να σε καλά στο συν 5, συν κατοχή. Και ο Αμπράκης θα πάρει την μπάλα στο πρώτο χρόνο, θα την πάρει και στο δεύτερο. Τζάμος θέλει να αποστάρει. Έχει τον Βεργίδη απέναντι του. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Ο Στόπουλος. Ο Αμπράκης σου διατρείς και πάλι. Είναι άσχος αυτή τη φορά, υπάρχει μάχη. Είναι επιθετικό rebound, βγάζει τελικό νικητή τον ίδιο. Πάει μέχρι μέσα, υπάρχουν βήματα. Πράγματι υπάρχουν βήματα. Μάχη και το αμυντικό rebound βασικά υπήρχε στην πρώτη φάση. Διορθώνω μεταξύ δύο παιχτών των Celtics. Όχι, κλέψιμο! Έχει πέσει κάτι να κερδίσει το Βόλβερ. Δύο βολές από τον Καρκαλέτσι. Ο Κοντόπουλος. Κάραμαν, το 25 αποβολή, 5. Ο Καρχαλέτσης αποβάλλεται με 5 φάουλ. Είναι το πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Είναι τέτοιες φάσεις, τέτοια σημεία μεμονωμένα που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός παιχνιδιού και την ψυχολογία των παικτών. Παραδείγματος χάρη προηγουμένως το τρίποντο που έβαλε ο Γαμβράκης με ταμπλό. Και το κλέψιμο που έκανε ο Κοντόπουλος και κέρδισε το φάουλ. Ακόμα και αν δεν έμπαινε καμία βολή, ακόμα και αν δεν. Αν δεν αποβαλόταν ο Καλέτσης, μόνο και μόνο ότι πάρθηκε το φάουλ και το κλέψιμο πρωτίστως, είναι αρκετά να με δώσουν ένα extra boost. Βεργίδης, jump shoot είναι άσχολος μετά από ένα step back, δραμάνει στο επιθετικό rebound, φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει συνοηθεί στον Τζάμο. Τζαμάνι στις βολές. Έστοχος στην πρώτη, ακριβώς στο spot του crunch time στη Sony Carina. 2 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περίοδου. 52-57. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Τζάμο. Αμπράκης. Από τη δεξιά πτέρυγα, στα 18 δευτερόλεπτα. Δευτείς. Κωστόπουλος. Ζητάει το screen. Έχουν ανέβει δύο παίκτες, θα το πάρει από τον Κοντόπουλο. Τελικά στα 3 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Reverse. Το σουτάρι είναι άσχημος. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν θα πάρθει καν rebound. Κατοχή είναι για τους Boston Celtics. 1-34 για το τέλος. Βρίσκονται πίσω με 5 πόντους. Οι Celtics χρειάζονται πόντους και γρήγορα. Ζητωμάνης. Θα σταματήσει την τρίπλα. Γεωργίου,
Πάει μέχρι μέση, ο Σαγκουτζαμάνι στην άσκηση. Υπάρχει αντιπικό rebound από τον Γαμπράκη και έχει προαναγγελθεί time out από τον Γαμπρίνοβιτς. Άκυρο λέει τώρα στη γραμματεία, καθώς πήρε το rebound ο Γαμπράκης. Υπάρχει πρόθεση για τον Γαμπράκη να δώσει την μπάλα μέσα στο τζάμο, μέσα στη ρακέτα. Αυτό δεν έγινε, στα 7 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα θα αστοχίσει τελικά ο Κωστόπουλος. Εγγύλης. Εν τρίπλα Γκουτζαμάνης. Μπουμπόνα στα 16 δευτερόλεπτα. Γεωργίου. Εγγύλης σου για 3. Ναι, στόχος! 55-57. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι... Να σε καλά. Ένα και ένα. Ένα. Έχουμε μπει στη ρουλέτα και τον time out, έχουν ένα rebound, ένα time out οι Houston Celtics και ένα time out οι Νάσερ Καλά, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους. Εργίδης ευστόχησε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο για τους Houston Celtics, το οποίο βάζει περαιτέρω φωτιά. Το παιχνίδι πλέον δεν έχει πάρει φωτιά, έχει πάρει... είναι η φέστιο που εκρήγνεται πλέον, δεν ξέρω. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα για τα τελευταία 51,7 της τέταρτης περίοδου. Βρίσκονται μπροστά με 2 πόντους οι Νάσερ Καλά, από ένα time out έχουν οι δύο ομάδες. Προηγουμένως είπα ότι το παιχνίδι είναι ένα... ηφαίστειο που εκρήγνεται. Θα ήθελα να έχω καλύτερες γνώσεις στη χημεία, αλλά δεν ήμουν καλός στο σχολείο για να πω κάτι πιο ψαγμένο. Όπως και να έχει, η κατοχή μετά το time out είναι για τους Νάσερ Καλά. Κωστόπουλος, πάρα πολύ σημαντική αυτή η επίθεση. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα, ο Τζαμάνης πήγε για το overplay. Θα κλέψει τελικά την μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κερδίζοντας τον Κωστόπουλο. 57 όλα, 36 δευτερόλεπτα είναι το τέλος. Έχουν ένα ακόμα φάουλ εδώ στην Houston Celtics. Κωστόπουλος έχει σταματήσει την τρίπλα. Ψάχνει πάσα, Γαμπράκης. Στο για 3. Με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη με τα πλόη άσπρος. Υπάρχει επιθετικό rebound και φάουλ από τον τόπο. Όχι, όχι, διορθώνω, διορθώνω. Υπάρχουν βήματα. Δεν υπάρχει φάουλ, δικό μου λάθος. Υπάρχουν βήματα από τον Κωστόπουλο. Και time out, το τελευταίο που είχαν να πάρουν οι Houston Celtics για την τέταρτη περίοδο θα το πάρουν τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία. Από εδώ κανένα, από εδώ ένα. 19,9. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόλη Καρίνα. Αυτό και τίποτα άλλο. Αλλά αυτό, τι αυτό είναι. Γιατί μάτς μιλάμε. Παίρνει την μπάλα ο Δόγος στα 17 δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα για τους Houston Celtics, 10. Θα πάρει το screen από τον Βεργίδη, τώρα του λέει. Θα δώσει την μπάλα στη γωνία. Έχει πατήσει τη γραμμή. Έχει πατήσει τη γραμμή ο Γεωργίου. Τι μάτς βλέπουμε στη ζώνη Καρίνα. Υπάρχει time out από τους Νάσερ Καλά. Έχουν την κατοχή στα 4,1 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει time out περαιτέρω στην τέταρτη περίοδο. Τι μάτς βλέπουμε. Υπάρχουν όλες οι συγκυρίες που έχουν μπορούσαν να υπάρξουν για να έχουμε ένα derby. Έχουν υπάρξει. Το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ορθάνητο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα. Θα πάρουμε κάποιες ανάσες. Πρέπει να δούμε ποιοι καρδιολόγοι εφημερεύουν απόψε. Το παιχνίδι δεν συστήνεται για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με την καρδιά τους. I believe λέει από τον πάγκο ο Γαβρίλοβιτς. Για να δούμε ποιος θα επαναφέρει. Τι μπασκετικό φινάλε προμηνύεται. Πόπο, πολύ γουστάρα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Κοντόπουλος στην επαναφορά. Έχει τον Κουτζαμάνι απέναντί του. Καμπράκης θα πάρει την μπάλα. Έχει κλειστεί ένα μέσα από δύο, δεν υπάρχει φάουλ. Πάει για το τρίποντο. Είναι άστοχος. Παράταση στη Σόνικα Αρίνα. 57. Όλα παραμένουν. Τι μάτς βλέπουμε στην 13η αγωνιστική της Development League. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο τι άλλο να πούμε, πραγματικά δεν υπάρχει στο παιχνίδι που βλέπουμε, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, μόνο και μόνο αυτό, τα υπόλοιπα τα έχουν πει οι παίκτες. Λακωνίζει εστί φιλοσοφήν. Πρώτη κατοχή για τους Celtics στην παράταση ενός αδιανόητου παιχνιδιού που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μπουμπόνας, επειδή να δούμε ένα ακόμα αδιανόητο πεντάλεπτο, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Τζαμάνης. Επίσης,
Το χρονόμετρο δείχνει 10 λεπτά, στα 5 λεπτά θα σταματήσει. Έχουμε κανονικά 5 λεπτό. Πρέπει να διασυγκρινιστεί αυτό. Αφουγκατούδης. 5 λεπτά επαναλαμβάνω. Έχει σταματήσει την τρίπλα Μάρκος. Στην κορυφή του ξαναδώσει τον Αφουγκατούδη. 6 δευτερόλεπτα. Σου διαρρύνει από πάρα πολύ μακριά. Είναι άσχημος, μπάλα θα βγει εκτός. Τα βάζει με τον εαυτό του ο Γεωργίου. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ένα ακόμα λάθος προηγουμένως. Η γραμμή που πατήθηκε και άλλαξε η κατοχή στα 4,1. Τώρα αυτό θα είναι πολλά δώρα εντός εισαγωγικών οι Celtics. Στο σπάσε καλά. Αλλάξτε στα screen, λέει ο Βεργίνης. Οδηγία που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα χ. Οδηγία κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει το παιχνίδι για τους Celtics. Ή να το κλειδώσει. Γαμπράκης. Spacing μεταξύ του Μάρκου και του Κωστόπουλου δεν ήταν καλύτερα δυνατά. Πάρα πολύ μακριά, δεν είχε ανανεωθεί. Χρήστο! Τι έγινε μόλις τώρα! Τι στο καλό έγινε! Αν είναι δυνατόν! Δεν πάω σπίτι μου απόψε! Τι μάτς βλέπουμε στη Sonic Arena! Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει! Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά! Έχω μεγάλο ντέρμπι στη Sonic Arena η φάση! Μπόνας! Jump shoot, Βεργίνης είναι άστοχος! Θα συγκρατήσει από κατώ του στο rebound. 57-60. Πάει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι μέσα το Σόπουλο. Θα απορροφήσει τη δύναμη που το σκίτει και θα αρκεστεί σε δύο βολές από το foul που έγινε από τον Δόγο. Τι είδαμε προηγουμένως αυτό το τρίποντο. Δεν το είπε απλά. Αυτό το τρίποντο έγραψε με ανεξίτηλο μαρκαδόρο σε ένα πανό. Γεια σου top 10. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Ο Κωστόπουλος στους 4 πόντους η διαφορά. Λόγος jump shoot είναι άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει σφύριγμα. Κατοχή είναι για τους να είσαι καλά. Αφουγκατούδης. Θα ζητήσει να πάρει ο Γαβράκης. Δεν θα πάρει τελικά, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Συγκρατεί. Κωστόπουλος θα πάρει την μπάλα. Στα 8 δευτερόλεπτα. Πολυκοσμία στην περίμετρο, στην κορυφή. Πάει να παίξει στις τρίπλες τον Γεωργίου, παραλίγο να χάσει. Συρτό μπάσκετ υπάρχει. Στήριγμα και κατοχή για Celtics. Το βελάκι αυτό έδειχνε με τον τζάμπολ. Γεωργίου θα πάρει την μπάλα. Λόγος σούτ για 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό ριμπάντ. Θα τα καταφέρει τελικά, θα πάρει το φαουλ. Δεν θα καταφέρει να πάρει και το καλάθι. Θα αρκεστεί σε 2 βολές. Ο Μπτζαμάνης. Φαουλ που έχει συνεχθεί στο Μάρκο. 3 φάουλ το 14. Το τρίτο δικό του. Άστοχος στην πρώτη βολή που Μπτζαμάνης. Αν ευσοχή στη δεύτερη, η διαφορά πάει στο τρίποντο. Άστοχος και στη δεύτερη. Κωστόπουλος από τον Κωστόπουλο πήρε στην επαναφορά. Καμπράκης. Θα πάρει το screen τελικά από τον Κωστόπουλο. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε άλλους δύο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Παίκτης κάτω. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Όλα καλά. Σηκώνεται τελικά ο Μπουμπόνας με τη βοήθεια του Κωστόπουλου. Ωραία στιγμή μεταξύ των δύο υπάλλων. Σε ένα παράλληλο σύμπαν ο αθλητισμός θα ήταν γεμάτος από τέτοιες στιγμές. Εδώ πέρα στη δική μας πιο πεζή πραγματικότητα έχουμε ακόμα καιρό δυστυχώς. Ο Μπόνας έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, δεν ψάχνει τρίποντο. Βεργίδης. Γεωργίου. Μπάλα θα βγει εκτός. Για 10 δευτερόλεπτα. Παρά την επιθυμία φίλη στον Νάσε Καλά, η μπάλα είναι για τους Χόστον Celtics για 10 δευτερόλεπτα. Ζαμάρης θα πάρει την μπάλα, έσω από το σκρίν θα γυρίσει. Η μπάλα θα φτάσει τελικά στον Βεργίνη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει.
πατήσει στα 7 δευτερόλεπτα θα χαθεί η μπάλα. Κωστόπουλος. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί εντυπωσιακότατα από τον Κουτζαμάνι. Με 18 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα στον Κοντόπουλο. Παραλίγο να χάσει την μπάλα Καμπράκης. Κοίταξε το καλάθι στα 12 δευτερόλεπτα. Πάει ανάμεσα σε δύο, υπάρχει σφύριγμα για βήματα. Αλλαγή κατοχής. 2-28 απομένουν για την συμπλήρωση του πενταλέπτου. Του έξτρα πενταλέπτου. Κοντόπουλος. Έκανε μια προσποίηση ο Βεργίδης. Έχει τον αποκοντήτη Πενταδίου. Γεωργίου. Έχουν πάει δύο παίκτες πάνω στον Βεργίδη. Πήγε να βγάλει την μπάλα στο Πουπόνα. Δεν τα κατάφερε. 57-61 παραμένει και κατοχή για Χόστο Σέλτιξ. Για να σε καλά, διορθώνω. Έχουμε χάσει το μυαλό μας από αυτό το παιχνίδι. Μάρκος θα συγκρατήσει την μπάλα. Έχει κλειστεί από τον Δόγο. Καμπράκης θα καταφέρει να συγκρατήσει. Θα καταφέρει να συγκρατήσει και ο Αφοκατούρης. Και υπάρχει φάουλ από τον Δόγο. Σημαίνει δύο βολές. Ένα και 54 και το τέλος. Καραμάν, έχει ένα time out. Ένα και ένα, οκ. Απόλυτη ησυχία στη Σόνη Καρίνα όταν εκδομεί βολές. Ο Αμφιχητήδης είναι έρχεται στην πρώτη. Έχουν από ένα time out στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι άστοχος στη δεύτερη. Μουσιωμάνης. Κουμπώνας. Δύο παίκτες έχουν κάνει σάντουιτς εντός εγωγικών τον Βεργίδη, ο οποίος θα παρήθει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Κουμπώνας, jump shoot. Είναι άστοχος, υπάρχει rebound από τον Κοντόπουλο. Καμπράκης. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος, υπάρχει rebound, αλλά τελικά κλέψιμο. Από τον Κωστόπουλο. Πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπομπόνα. Πήρε την μπουκιά από το στόμα εντός εισαγωγικών. Θα θέλω να παίξουν και με το χρόνο και πολύ καλά κάνουν, να είσαι καλά. Κωστόπουλος. Πάρει το screen. Σταυρωτής δίπλα θα πάει εντυπωσιακά μέχρι μέσα. Θα κοπεί ο Καμπράκης στα 2 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να την πάρει στο καλά. Κωστόπουλος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μάρκο, αλλά η επίθεση είχε εκμυδενιστεί. Ένα τελευταίο δευτερόλεπτο. Πρέπει να βρουν σκόρ χωρίς το Celtics. Κουμπώνας. Μπάμε θα πάει μέσα στο Βεργίδη, ο οποίος θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Και ο Κουμπώνας άστοχος ξανά επιθετικό rebound. Θα κερδίσει δύο βολές ο Κουτζαμάνης. Τι παιχνίδι βλέπουμε. Τέταρτο φάουλ του 14. Τέταρτο φάουλ του Μάρκου. Είναι παράταση, είναι αρκετά physical το παιχνίδι, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό. Παίκτες να φορτώνονται με φάουλ. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κουτζαμάνης. 46 δευτερόλεπτα για το τέλος. Αν ευσχίσει στη δεύτερη, στη μία κατοχή η διαφορά. Πιθανώς. Εύστοχο και στη δεύτερη, 59-62. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για τους Χόστο Σέλτιξ. Και η επίθεση για τους Νάσε καλά αντίστοιχα. Κωστόπουλος. Φαίνεται να έχουν σκοπό να εξαντλήσουν την επίθεσή τους ή τουλάχιστον πολύ μεγάλο μέρος από αυτήν την ηχοδοτή. Να σε καλά. Καμπράκης θα πάρει και το screen, θα πάρει ένα ακόμα. Έχει τον Κουτζαμάνη περιοδίσει, θα σταματήσει την τρύπα. Αφουκατούδης. Είναι και ελεύθερος ο Κωστόπουλος, δεν θα πάρει το τρίποντο. Jump shoot στα 2 δευτερόλεπτα, είναι άσχημος, υπάρχει επιθετικό, όχι. Υπάρχει αμυντικό rebound. Από τον Πουμπόνα. Και φάουλ για δύο βολές στα 19 δευτερόλεπτα. Και είναι πέμπτο φάουλ του Μάρκου. Έχουν από ένα time out οι ομάδες για τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν πάρει ακόμα αυτό που αξίζουν. Που δικαιούνται. Μέσα η μπάλα μετά από μια περιπέτεια. Μάρκος έχει αποβληθεί με 5 φάουλ. Γίνεται ο δεύτερος παίκτης. Πρώτος για τους Νάση καλά. Έχει αποβληθεί και ο Καρκαλέτσης από τους Χόρτο Τέλιξ. 62.
Άστοχος η δεύτερη, υπάρχει rebound στον Γαβρίλοβιτς και φάουλ. Χωρίς να χάσει χρόνο από τον Βεργίδη. Άμα μπει δεύτερη βολή, ετοιμάζεται αλλαγή αν δεν κάνω λάθος από τον coach των Boston Celtics. Σινάρης, μετά από πολλή ώρα θα αλλάξει κάποιον. Να βρίσκω στις βολές. Άστοχο στην πρώτη! Έχουμε μπει στη ρουλέτα των ελευθέρων βολών. Οπότε δεν θέλω να τελειώσω αυτό το παιχνίδι πραγματικά. Δεν θέλω. Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Δεν πειράζει. Δεν κύλησε. Τι ματσάρα βλέπουμε στη Sonic Arena. Γαβρίλοβιτς είναι άστοχος και στη δεύτερη υπάρχει μάχη για τον rebound. Θα βγάλει τελικό νικητή του Τζαβάρη, ο οποίος πέφτει κάτω. Η μπάλα είναι για τους Νάσο καλά. Το 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχει timeout. Με έχουν καλέσει φως ο Celtics. Το ένα timeout που είχαν στην παράταση. Στην πρώτη παράταση. Είχα προαναγγείλει, θα αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο παράταση στο τέλος της τρίτης περίοδου, αν δεν κάνω λάθος. Προφήτης πρέπει να γίνω, δεν πειράζει. Κάποια άλλη στιγμή. Τώρα δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού παρά εδώ πέρα να βλέπω αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μίλιο μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα της πρώτης παράτασης. Δεν μπορεί να υπάρξει και δεύτερη, I don't know. Δεν ξέρω πραγματικά. Με ό,τι έχουμε δει στο παιχνίδι, μπορεί και ένας δεινόσαυρος να μπει μέσα στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Γαβρίλοβιτς. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα από το στόχο, η μπάλα θα βγει εκτός. Ζήτησε time out ο Βεργίνης. Δεν έχει άλλο η ομάδα του. 14 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Boston Celtics. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Τόσο κατακόρυφο που θα πάρουμε χρυσό βραβείο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τόσο κατακόρυφο. Δεν ξέρω τι λέω. Δόγος, στα 10 δευτερόλεπτα. Γεωργίου, Βεργίνης θέλει να αποστάρει, θα γυρίσει. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη, το επιθετικό ριμπάντ, Γαβρίλοβιτς συγκρατεί. Υπάρχει φάουλ. Από τον Μπουγκόνα, ακούστε τι γίνεται στην εξέδρα. 2 δευτερόλεπτα. Αν πιέσει και μία βολή από τον Γαβρίλοβιτς. Αυτή θα πάμε σπίτι μας τώρα, γιατί της φανάζει. Είχε πάει και προηγουμένως ο Γαβρίλοβιτς στις βολές. Και αν δεν μάθαι ψυχής τώρα. Έφαγω στην πρώτη! Πάλι γυρίζουμε! Φίλες και οι φίλοι των... Μάση καλά, λες και μπήκε γκολ. Αν ψυχής έτσι στη στιγμή, για να πω, θα είναι προβάτισμα νίκης. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει αμυντικό rebound. Δόγος. Τελικό σκορ. 60-63. Να σε καλά, καταφέρουν να πάρουν τη δεύτερη τους νίκη σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για την 13η αγωνιστική της Development League. Oh. Νιώθω λες και έχω τρέξει μαραθώνιο. Άξιζε. Ό,τι κι αν γίνει, άξιζε που λέγει το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Κάπου εδώ πέρα. Τελειώνει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Ούτε εμείς ούτε οι παίκτες. Κάπου εδώ πέρα, συγκεκριμένη μετάδοση φτάνει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε μέσα από καρδιάς. Boston Celtics και να είσαι καλά για το υπέροχο θέαμα που μας προσέφεραν. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι λίγο καλύτερη. Έστω και λίγο καλύτερη με τη μετάδοση που μόλις παρακολουθήσατε. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικοακουστικό υλικό. Μην λέμε εικόνα και ήχο, να είμαστε λίγο πιο sophisticated. Από την διοργανωτριαρχή, από τους παίκτες, από τους διευθυντές, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το υλικό το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι μαζί, από το staff, ευχές για όμως τη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.